Μπορεί να δημιουργήσει παρανοήσει. Όχι, αναφέρεται μέσα. Εγώ βλέπω τη συνέντευξη, την έχω εδώ μπροστά μου και λέει. Ο αναπληρωτής υπουργός κλπ. Εκτιμά πως σιγά σιγά θα υπάρξουν μέτρα κατά της πετρελαιοκίνησης τα οποία δρομολογούνται το επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμά. Το τόνισα και μάλιστα όταν μου έστειλε ο συνάδελφός σας στη συνέντευξη και είχε βάλει μια άλλη λέξη, του λέω εκτίμηση είναι. Εκτίμηση η οποία μάλιστα προήλθε και το λέει παρακάτω από την Σύνοδο Υπουργών Περιβάλλοντος την τελευταία που στις παρυφές συνόντου σε ένα δείπνο κουβεντιάζαμε και μάλιστα και άλλοι υπουργοί είπαν ότι κάναμε ένα θαυμάσιο δώρο, ένα πολύ λάθος δώρο στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Γιατί αποδείχθηκε τελικά ότι οι ρήποι, ειδικά όταν τα αυτοκίνητα αυτά ξεκινάνε και δεν έχουν ζεσταθεί, και ειλικρινά για να ζεσταθεί ένα διζελοκίνητο πρέπει να κάνει πολλά χιλιόμετρα, που σημαίνει το να έρθω εγώ από το σπίτι μου μέχρι εδώ δεν ζεσταίνεται, η ρήπη προκαλεί πολύ μεγάλη. Αυτές οι μετρήσεις οι ιδανικές που μάλιστα δίνουν και μπόνους. Το κάτω από 100 μικρογραμμάρια είναι μετρήσεις που γίνονταν ο κινητήρας σε πλήρη λειτουργία. Επίσης, πουθενά δεν λένε για το άζωτο, για τα οξύδια του αζότου, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβαρυντικά. Δεν λένε για τα μικροσωματίδια που οφείλονται σε αυτά τα φίλτρα που λειτουργούν μόνο σε πλήρη θερμότητα. Δηλαδή είναι πιο επιβαρυντικά από τη βενζίνη, τα πετρελαιοκίνητα. Για μικροσωματίδια, βεβαίως. Εκτός αν λειτουργεί πολλές ώρες και ζεσταθούν τα φίλτρα και έρχονται και κρατάνε μικροσωματίδια. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει στην πόλη μας πια όποιος αρρωσταίνει από μια γρυπούλα, αρχίζει και παίρνει πνεώμενα για εβδομάδες. Δεν περνάνε γιατί τα μικροσωματίδια είναι θάνατος. Εάν δεν καταλάβουμε λοιπόν ότι αυτό είναι πρόβλημα, και ήδη και στη Γαλλία και στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες αρχίζει αυτή η ζήτηση ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε στο απειρόβλητο τα πετρελαιοκίνητα. Είναι λοιπόν ένας διάλογος που ανοίγει τώρα. Τώρα επιτρέπεται αυτό, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι εγώ επισήμανα γύρω 5, γύρω 6 και λοιπά, με εγώ με επισήμανα ένα πρόβλημα που θα υπάρξει. Και ξαναλέω, ήταν ένα ωραίο εμπορικό δώρο στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Γιατί αυτοί δεν είχαν. Οι γερμανικοί πετρελαιοκινητήρες είναι πάρα πολύ μπροστά τεχνολογικά. Κακά τα ψέματα, έτσι. Θα δείτε σε άλλες χώρες όπως στην Αμερική, που έχουν αυτοκινητοβιομηχανία, δεν έχουν τόσο ανεπτυγμένα και δεν πολλούνται πετρελαιοκίνητα αγιοταχή. Πάντως, γεγονός είναι το πρόβλημα υπάρχει. Από εκεί και πέρα. Το να βαφτίσουμε αυτή την εκτίμηση που σας κάνουν τώρα αναλυτικά και να ακούν οι θεατές. Ότι ξαφνικά έχει ανοίξει ένας διάλογος. Ή έθεσα εγώ τέτοιο ζήτημα. Ή άνοιξε ζήτημα. Όχι, δεν είναι υπουργός σας, δεν το λέμε εμείς. Ότι έχει μικροσωματίδια, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Κοιτάξτε, αυτό όταν σας λέω. Δηλαδή η αντίληψή σας ποια είναι με 10 υπουργούς περιβάλλοντος να λένε σε δείπνο ότι παιδιά υπάρχει πρόβλημα με αυτό το ζήτημα, είναι προφανώς ότι αργά εγώ στην Ευρώπη θα ανοίξω το ζήτημα. Να μην το πω ότι εκτιμώ ότι θα ανοίξω. Στην Ευρώπη όμως επιτρέπεται τα πετρελαιοκίνητα 30, 40, 50 χρόνια. Εμείς τα έχουμε 2 χρόνια στην Ελλάδα. Το ξέρω. Και ξαφνικά πήγαν όλοι οι Έλληνες στην πετρελαιοκίνηση. Όλοι πήγανε. Το αντιλαμβάνουμε. Το αντιλαμβάνουμε. Και τώρα ξαφνικά έρχεται ένας υπουργός και δημιουργεί ψήγματα ανησυχία. Μικροσωματίδια ανησυχία, κύριε Υπουργέ. Θα πω. Τα μικροσωματίδια υπάρχουν και δεν είναι καθόλου. Πρέπει να ανησυχούμε. Πραγματικά να ανησυχούμε. Εγώ ως υπουργός περιβάλλοντος, γιατί αν θέλετε να ξέρετε, αυτή είναι η δική μου αρμοδιότητα, να λέω αυτό. Φυσικά η αρμοδιότητα των φόρων, και το τόνισα και το γράφω κάπου, είναι αρμοδιότητα καθαρά των οικονομικών. Δεν θα πω εγώ, εκτός αν κάποτε τεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά δεν έχει τεθεί. Να το πούμε με πάσα ειλικρίνεια. Δεν ετέθη ποτέ και το ζήτημα. Ποια θα είναι η δική σας αντίληψη? Η δική μου αντίληψη είναι να μην τι άλλο. Εύνοια δεν μπορεί να υπάρχει. Αυτή είναι η δική μου άποψη, η προσωπική. Αν τεθεί και όποτε τεθεί, αλλά σας λέω, εκτιμώ ότι δεν είναι στις προτεραιότητες. Δηλαδή, κανείς αυτή τη στιγμή στα υπουργικά, ούτε δηλαδή αυτό που λέμε, ρε παιδιά, θέλω τον επόμενο χρόνο να ανοίξω αυτό το θέμα. Τα πρώτα υπουργικά που έχουμε κάνει, ουδέποτε κανένας υπουργός, ούτε και εγώ, θέσαμε τέτοιο ζήτημα. Περισσότερο μετέφερα την ευρωπαϊκή διάσταση παρά την κυβερνητική. Έτσι, για να κλείνουμε το θέμα των φόρων. Να μην υπάρχει ανησυχία άμεσα. Όχι. Στον κόσμο. Πόσο πιο καθαρά να το πω. Και στον ίδιο το συντακτή είπα ότι προσέχτε, δεν μιλάμε για φόρους αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε για άλλους φόρους. Και δεν είναι αυτή η συζήτηση. Τα τέλη κυκλοφορίας, κατά τη δική σας γνώμη, είναι σωστά έτσι όπως εκδίδονται, δηλαδή με βάση τις εκπομπές διοξιδίου? Είναι πιο δίκαιο. Είναι πιο δίκαιο για την κοινωνία, πιο δίκαιο για το περιβάλλον και πιο δίκαιο για τις αποθετικές ζημίες. Ένα πράγμα που δεν ξέρουν οι ακροατές και οι ακροάτριες είναι ότι μέχρι το 2100 από την Τράπεζα της Ελλάδος, το είπα και στη Βουλή, οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, εάν κάνουμε τα μέτρα τα οποία έχουμε προαναγγείλει, αν κάνουμε τα μέτρα που έχουμε προαναγγείλει, θα είναι γύρω στα 700 δις για την Ελλάδα. 700 δις. Μιλάμε 2 φορές το χρέος μας. Εάν λοιπόν λέμε αυτής μία αμάν, δεν μπορούμε μέχρι το 100 να ξεπληρώσουμε 300 δις, πώς θα ξεπληρώσουμε και άλλα 700? Το πρώτο θύμα αυτής της κλιματικής αλλαγής είναι ο τουρισμός και ιδιαίτερα οι ακτές μας. Το οποίο ήδη συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Αν διαβάσετε και τελευταία έκθεση πάλι που είναι από την Ακαδημία Αθηνών και τις προσαρμογές, που είναι πια υποχρεωτικές οι προσαρμογές στην κλιματική αλλαγή, θα ήταν τα μεγαλύτερα κόστα πρόληψη από την απώλεια των ακτών. Αλλά αυτή σημαίνει, η αντιστροφή αυτή τη πορεία σημαίνει μεγάλες παρεμβάσεις. Τεράστιες παρεμβάσεις. Σε τέτοιο επίπεδο που ακουμπούν όμως και έναν τρόπο επιχειρηματικότητας. Βέβαια. Για τον τουρισμό. Όλος. Τρόπου ζωής, κίνησης της πόλης κτλ. Όταν λοιπόν μιλάμε για εκπομπές και όταν μιλάμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο συγκεκριμένα, γιατί όταν με ρώτησαν έξω, μα τι είναι η προτεραιότητα, ο λιγνίτης, ο πετρέλαιο, λοιπόν, το πετρέλαιο εννοώ. Γιατί καταρχάς είναι εισαγόμενο. Το πετρέλαιο είναι εισαγόμενο, το πληρώνουμε. Λέτε να απεξαρτηθούμε κατ' ουσίαν από τόσο μεγάλη εξάρτηση. Τουλάχιστον από το πετρέλαιο. Τουλάχιστον από το πετρέλαιο. Και πού να πάμε όμως. Προσέξτε, αν δείτε, να σου πω ένα μόνο νούμερο. Η Νορβηγία, πετρελαιοπαραγωγός χώρα στην Ευρώπη και η πιο πετυχημένη πετρελαιοπαραγωγός. Ναι. Δαπανά σε πετρέλαιο γύρω στα 800 βαρέλια, στον blog μου τα λέω ακριβώς 800-900, δεν θυμάμαι το νούμερο, αναμονάδα ΕΠ. Εμείς δαπανάμε πάνω από 1200. Πιο το λέει λογικό. Νορβηγία, και βέβαια εκεί πέρα είναι οι μεταφορές, και το, να η πετρελαιοκίνηση, είναι οι μεταφορές το μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν προσωπικά έπρεπε. Καταρχάς να στραφούμε στο τρένο, τις μεταφορές τουλάχιστον. Αυτό που λέτε δεν το αμφισβητούμε, αλλά απ' την άλλη θα δεις ότι στην Ελλάδα. Αν εξαιρέσει το κέντρο της πόλης, ας πούμε το φυσικό αέριο δεν μπορεί να έχει πάει πουθενά άλλου. Εγώ θέλω να βάλω φυσικό αέριο. Και ο άλλος θέλει. Που είναι λίγο πιο έξω από το κέντρο. Δεν μπορεί. Επομένως θέλω να πω ότι και η πολιτεία. Σαφέστατα έχει μικρότερη συνεισφορά. Αναμονάδα ενέργειας έχει πολύ μικρότερη συνεισφορά στο φαινόμενο θερμοκηπίου του φυσικού αέριου. Πάρα πολύ. Είναι μια πολύ καλή διάμεση λύση. Ένας πολύ ευνοϊκός χώρος και στην αναπτυξιακή πολιτική και για τις θέσεις εργασίας κτλ. Δηλαδή στροφή. Σε τμήματα της οικονομίας. Καταρχάς εδώ πέρα εμείς έχουμε τρομερό κεφάλαιο ανανεώσιμο το οποίο δεν το έχουμε αξιοποιήσει ακόμα. Αυτό λέω, και βλέπετε άλλες χώρες οι οποίες καλπάζουν σε αυτόν τον τομέα και σε τεχνολογία και χάρηκα πάρα πολύ που μου έχουν έρθει επιχειρηματίες με ελληνικές πατέντες. Το τονίζω, ελληνικές πατέντες. Ναι, οι οποίες έχουμε βεβαίως, οι οποίες αυτή τη στιγμή πάλι κολλάνε λίγο σε κάποια γρανάζια γραφειοκρατίας. Με τους ελέγχους τώρα τι θα κάνετε, επειδή είπατε πολύ ωραία παραδείγματα σε αυτή τη συνέντευξη. Αυτό που ζούμε όλοι δηλαδή στην πόλη, που προχωράμε στην πόλη και βλέπεις αυτοκίνητα, πετρελαιοκίνητα, κυρίως φορτηγά, λεωφορεία κλπ. Παλιά να βγάζουν ντουμάνια. Με αυτούς τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, πάλι ξαναλέω, δεν είναι τη αρμοδιότητα αυτή η έλεγχη τη δική μας. Ναι. Εμείς είμαστε πάρα πολύ υποστελεχωμένοι σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά εμείς ελέγχουμε, τουλάχιστον ως Υπουργείο, ελέγχουμε μεγάλες βιομηχανίες. Μεγάλα έργα, μεταλλεία και τέτοια, οι δικοί μας ελεγκτές. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και οι δικοί μας είναι πάρα πάρα πολύ λίγοι. Μιλάμε για 106 ελεγκτές για, δόμηση περιβάλλον. Ας δηλαδή, έχετε και τη δόμηση. Ναι, βέβαια. Όχι, όλοι οι ελεγκτές του Υπουργείου μας, δηλαδή δόμησης, περιβάλλοντος, μεταλλείων και ενέργειας, είναι 106 άτομα. Για όλη την Ελλάδα. Για να ρωτήσω τώρα. Οι ελεγκτές περιβάλλοντος του βορείου τομέα, λέμε, όχι βορείου Ελλάδα, γιατί παρεξηγείται. Βόρειο τομέα είναι πάνω από την Καμιολύμπου. Είναι η μισή Ελλάδα ουσιαστικά. Είναι 4. Να ρωτήσω για το θέσατε το θέμα πάντως και επειδή είναι ένα θέμα ανοιχτό και προκαλεί και μια αβεβαιότητα ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και γνωστές αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις και διαφωνίες. Τι θα κάνετε με την υπόθεση στις Σκουριές? Κοιτάξτε, εμείς ξεκαθαρίσαμε νυφάλια και αυτό το νυφάλια πολλές φορές παρεξηγήθηκε και από τους ενάντιους και από τους υπέρμαχους. Είπαμε νυφάλια θα εξετάσουμε σε βάθος. Σε πολύ μεγάλο βάθος και σε πολύ μεγάλη ανάλυση, ώστε να μην επιτρέπεται μετά αυτό που λέμε αμφισβήτηση ότι όχι, δεν το κάνανε καλά, όλη την επένδυση. Και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο περιβαλλοντικό. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτή τη φάση διερεύνησης. Είναι πάρα πολύ σύνθετο έργο, ξέρετε. Ναι. Δεν είναι απλό να πεις αυτή τη στιγμή με το στελεχικό δυναμικό που έχουμε. Αν είχαμε αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα 50 ελεγκτές περιβάλλοντος, θα μπορούσα να εγκαταστήσω εκεί πέρα κλιμάκια συνεχώς. Το πρόβλημα βρίσκεται, κύριε Υπουργέ, στη ρήπανση του περιβάλλοντος. Πού βρίσκεται το πρόβλημα? Είναι, να σας πω, τα μείζωνα προβλήματα. Γιατί υπάρχουν και αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας εκεί. Κοιτάξτε, κανείς δεν αμφισβητεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας πιάνουν ορισμένα τμήματα γιατί σε αυτά προσέφυγαν κάποιοι. Ακριβώς. Έτσι, υπάρχουν δεκάδες άλλα ζητήματα που το Συμβούλιο Επικρατείας δεν είχε ποτέ ασχοληθεί. Να σας πω το πολύ απλό και το πιο σημαντικό, ότι αυτή τη στιγμή. Η μεταλλουργία που η εταιρεία έχει υποσχεθεί και είναι η βάση της σύμβασης, η βάση ήταν η προϋπόθεση για τη σύμβαση, είναι η προϋπόθεση για την οποία τους παραχωρήσαμε σε τόσο χαμηλές τιμές, τόσο μεγάλες εκτάσεις, δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί ούτε σε ημιβιομηχανική κλίμακα. Εδώ πέρα λοιπόν η εταιρεία έχει παραβιάσει τη σύμβαση. Αν θέλαμε αύριο το πρωί την κλείναμε.
Γιατί εφόσον δεν έχει γίνει σε βιομηχανική κλίμακα αυτή η νέα μέθοδος που ισχυρίζονται ότι είναι εφαρμόσιμη στα πετρώματα αυτά, δεν έχει γίνει ποτέ. Σε αρσενικούχα πετρώματα μέθοδος flash melting, η μέθοδος ταχείας πήξης, δεν έχει γίνει. Παραδοσιακά ξέρετε ότι η μεταλλουργία είναι με πκιάνιο, που στην Ελλάδα απαγορεύεται. Άρα λοιπόν αυτή η βασική υποχρέωση εταιρείας ακόμα εμείς δεν την έχουμε δει να γίνεται. Πάντως η δική σας αντίληψη, αντίληψη είναι να μείνει η εταιρεία στην Ελλάδα ή να κλείσει. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την παγίδα να απαντήσω άσπρο-μαύρο. Καταρχάς μιλάμε για μια πολύ σύνθετη, σας λέω, επένδυση με πάρα πολλούς τομείς. Δεν είναι ένα πράγμα, είναι τέσσερα μεταλλεία. Μιλάμε για πάρα πολλά μέταλλα. Δεν σημαίνει ότι ακόμα και αν η εταιρεία αδυνατή, γιατί σας λέω είναι καθαρά στα χέρια της εταιρείας η υπόθεση, αδυνατή να βγάλει χρυσό. Η μία απάντηση σας, ξέρετε, γιατί η μία απάντηση σας είναι αρνητική. Διότι όταν δεν λέει ότι μια επιχείρηση πρέπει να μείνει στην Ελλάδα γιατί απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους και αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν δουλειά αύριο το πρωί, το εκλαμβάνει ο καθένας, νομίζω, και κυρίως οι εργαζόμενοι, ως αρνητικό. Ξαναλέω, δεν είπα αυτό. Είπα ότι μπορεί η εταιρεία να μην μπορεί να βγάλει χρυσό. Δεν το ξέρω, αυτή θα μας το αποδείξει. Αλλά μπορεί να βγάλει χαλκό. Η περιοχή έχει χαλκό, έχει δεκάδες μέταλλα. Δεν είπαμε εμείς αυτή τη στιγμή ότι θα σταματήσει η μεταλλευτική χαλκιδική. Έχει... Ούτε καν η ενάντια εταιρεία δεν το λέει. Μια εκτίμηση για το πότε θα έχετε ολοκληρώσει όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε να ξέρει κανείς, ας πούμε, πώς θα πρέπει τα πράγματα. Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω και ο Λαφαζάνης, που είναι αρμόδιος για τα μεταλλεία, δεν είναι καθόλου τη αρμοδιότητά μου. Αλλά από τη δικά του λόγια είπε, όταν συναντήθηκα με την εταιρεία, και η εταιρεία κίνημα προφορικά το απεδέχτη. Στην συνάντηση που είχαμε τέλος Μαρτίου, είπε ο ίδιος ο Λαφαζάνης, αυτό θέλει τουλάχιστον δύο μήνες για να γίνουν αυτά όλα. Και αυτό το διάστημα δεν έχει παρέλθει. Είμαστε κάπου στη μέση αυτή τη στιγμή από τότε που ελέγχθηκε, είπαμε τουλάχιστον. Δεν σημαίνει, αλλά να πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή οι δραστηριότητες οι παλιές εταιρείες λειτουργούν. Δεν υπάρχει κανένας που να σταματήσει τίποτα. Οι δραστηριότητες στις σκουριές δεν έχουν καν ξεκινήσει ακόμα ούτε η εταιρεία. Δεν υπάρχει μεταλλείο στις σκουριές αυτή τη στιγμή. Ούτε ως άλλος υπάρχει, ούτε ως άλλος δεν θα λειτουργούσε μέχρι το 2016. Εσείς έχετε επισκεφτεί την περίπτωση. Άρα αυτή η πίεση. Ήθελα πολύ να πάω και μάλιστα νωρίτερα, αλλά ο κ. Λαφαζάνης διατύπωσε την επιθυμία να πάμε μαζί. Άρα πρέπει να συμπέσουν οι χρόνοι μας και κάποια στιγμή οπωσδήποτε θα επισκεφτούμε τα μεταλλεία. Και μια τελευταία ερώτηση. Επειδή γίνεται όλη αυτή η κουβέντα τώρα με τις διαπραγματεύσεις και τα λοιπά, αλλά η ζωή τρέχει παράλληλα, που λένε. Βασικές προτεραιότητες για το Υπουργείο ποιες είναι? Και δουλειά, ξεκινήσει δουλειά. Οι βασικές προτεραιότητες για το Υπουργείο είναι προφανώς και θα είμαστε ήδη αυτή τη στιγμή έτοιμοι να νομοθετήσουμε, το έχουμε ολοκληρώσει αυτούς τους πρώτους μήνες, οι δασικοί χάρτες. Και μάλιστα όταν συζητήσαμε τους Ευρωπαίους. Πόσα χρόνια, ρε παιδιά. Όταν συζητήσαμε τους Ευρωπαίους που ήρθαν και μας αμφισβήτησαν την προοπτική της κτηματολόγιο και μας στέρισαν, ξέρετε, εκείνα τα λεφτά εκεί τον Οκτώβριο, εκείνα τα 120 εκατομμύρια τα πρώτα, που μπορεί να είναι και 180 τελικά. Το πρώτο που μας ζητήσαν στις διαπραγματεύσεις είναι ότι δεν μπορούμε να συζητάμε, λέει, μαζί σας αν δεν τελειώσετε τους δασικούς χάρτες. Γιατί ξέρουν το επενδυτής. Το πρώτο που θα έρθει στην Ελλάδα όταν κάνει μια επένδυση είναι αν το οικόπεδο αυτό ανοίξει στο τζιρόνι. Είναι καθαρό, ξέρει που βρίσκεται. Δηλαδή είναι δασικό ή δεν είναι δασικό. Δεν μπορεί να κρέμεται συνέχεια στη δαντέλα είναι, δεν είναι ή δεν είναι. Πρέπει να πάμε στο βασικό. Αυτό είναι το βασικό που μας ζητήσανε ήδη. Αυτό είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Αυτό το οποίο υπάρχει μια εκτίμηση πότε το έργο μπορεί να προχωρήσει. Αυτό είναι άμεσα. Αλλά είναι τώρα αυτές τις μέρες, δηλαδή ήδη κάτω οι υπηρεσιακοί μου λένε ότι αυτό είναι έτοιμο. Το ζήτημα του νόμου για τη χωροταξία του 4269, του απαράδεκτου αυτού νόμου, που δεν υπάρχει επιστήμονας χωροτάκτης στην Ελλάδα, ακόμα και οι μελετητές. Αυτό είναι υποχρεωτικό να αλλάξει. Προφανώς είτε θα περάσουμε σε μια πολύ γρήγορη αναστολή άρθρων, τα οποία δημιουργούν αντιφατικά τετελεσμένα και οι ίδιοι μελετητές. Είχα πάει σε μια μερίδα προημερών. Που ήταν οι μελετητές που κάνουν τα περιφερειακά χωροταξικά αυτής. Είναι μελέτες οι οποίες θα πληρωθούν να δουλέψουν να τελειώσουν. Οι ίδιοι ευτυχώς για καλή μας τύχη από το μεταβατικό νόμο δουλεύουν τον παλιό νόμο. Ο νόμος για τα αυθαίρετα. Ο νόμος για τα αυθαίρετα είναι στις πρώτες προτεραιότητες. Φυσικά. Δηλαδή φυσικά πάλι τα ίδια, κύριε Υπουργέ. Όχι, κοιτάξτε. Εδώ πέρα σεβόμενοι ακριβώς τη συνέχεια της πολιτείας, παρόλο που διαφωνούμε, εμείς κρατήσαμε την παράταση που ψήφισε η Πολιτεία. Όσο ενταχθεί, λέτε. Ως ότου να κάνω μια σοβαρή μελέτη, άρα εδώ δεν βλάπτεται καθόλου πολίτης. Μετά τι θα αλλάξει για να καταλάβω, τι σκέφτεστε? Φυσικά, κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα σημεία, όπως είναι το συνολικό περιβαλλοντικό απόθεμα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μετρέται, αυτό πάει ατομικά. Δηλαδή, αν σε μια περιοχή έχω 15 αυθαίρετα που έχουν μικρές κτηριοδομικές αυθαιρεσίες, αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως αντιμετωπίζουν μια περιοχή που έχει χιλιάδες. Εκεί όμως δεν είναι το ίδιο πρόβλημα. Γιατί εκεί προφανώς δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι. Υπάρχει πρόβλημα. Ένα άλλο ζήτημα σημαντικό είναι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζω με 0,6 πρόστιμο αυτόν ο οποίος έχει κάνει ένα τετραγωνικό παραπάνω στα 200
και να, τον άλλο που έχει κάνει 2.000 τετραγωνικά παραπάνω από τα 200. Αυτό αφορά και την ρύθμιση. Κοιτάξτε, όσοι ρυθμίστηκαν με τον παρόντα νόμο, δεν μπορούμε εκεί. Αυτό δηλαδή, δεν πειράζει. Μήπως το πάτε σε μια αναδρομικότητα. Όταν νομοθετήσουμε, και ελπίζω να μετρήσουμε γρήγορα, είναι προφανές να δώσουμε πάλι μια μικρή παράταση. Για να κλείσει το κεφάλαιο το προηγούμενο και να πάμε από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Για να μην έχουμε αναταράξει πάλι και ιστορίες. Όχι, δεν θέλουμε. Και να ξέρετε κάτι από εμένα. Νόμους και αυτά που είδατε και φόρους χωρίς δημόσιο διάλογο, ακόμα και αυτά σας λέω, είναι με δημόσιο διάλογο πλατή. Δεν θα γίνουν. Θα έρθετε και δεν θα ούτε τροπολογία. Δεν είναι ισχυρό. Από μένα στην ίδια περιμένετε. Θα έρθετε μια μέρα να μιλήσουμε αναλυτικά για όλο τον τομέα σας. Γιατί τώρα σας φέραμε αφορμή και πιεστική αφορμή. Ναι. Δεν πειράζει. Το φόβο των φόρων. Δεν πειράζει. Που μας πιέζει, αλλά θα έρθετε να τα πούμε. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε στις διαπραγματεύσεις. Ναι, ποιος είναι. Ο κύριος Αϊβάζης. Δείξε παιδί μου εδώ πέρα να πάνε η αντρίλα εδώ. Κωστά, σου είπα να μου φέρεις έναν μόκα. Όχι, αλήθεια τώρα, είσαι σοβαρός. Πεταλούδες, μέλισσες, σκιουράκια. Εγώ δεν ήμουνα αλήτης. Άλλη τι με κάνες εσύ. Traction. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Το Σάββατο στις 3 και 4 το μεσημέρι. Δεκάδες ήταν τα σπίτια. Να τους απειλήσω, τους κόψουν τα χέρια.